βουλευτής Θεσσαλονίκης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, έτσι, ο κύριος Γιάννης Δελής. Ο κύριος Γιάννης Δελής είναι μαζί μας. Είναι μαζί μας, καλημέρα και σας ευχαριστούμε που βγήκατε λίγο έξω για να έχουμε αυτή την κουβέντα, κύριε Δελή. Καλή σας μέρα, δεν είναι τίποτα, η ψηφοφορία συνεχίζεται, είναι για κοσμήτορες. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα βέβαια, κύριε Δελή, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτή την συνομιλία μας από τις χθεσινές εικόνες στο κέντρο της Αθήνας και την πορεία των συνταξιούχων. Το σχόλιο σας για τα επεισόδια με τη χρήση των χημικών από τα ΜΑΤ, εικόνες καθόλου κολακευτικές, τις έχουμε δει και στο παρελθόν, αλλά νομίζαμε ότι δεν θα τις ξαναβλέπαμε. Έχετε δίκιο. Θλιβερές εικόνες που αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ακόμα ότι μια αντιλαϊκή πολιτική δεν έχει κανένα άλλο στήριγμα παρά μόνο την καταστολή. Μερικές φορές την άγρια καταστολή των χημικών και των ΜΑΤ. Και μάλιστα ενάντια στην τρίτη ηλικία, ενάντια στους συνταξιούχους, τον οποίο το αίτημα ήταν να συναντηθούν και να συνομιλήσουν με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Η απάντηση της κυβέρνησης ήταν αυτό που είδαμε χθες. Είναι ντροπή κυριολεκτικά και νομίζω εδώ, κυρία Βούζη και κύριε Πακελάρη, ότι θα πρέπει να το συνδέσουμε και με την προχθεσινή φιέστα την κυβέρνηση στην Κεσαριανή, βεβαίως. Και να σκεφτεί ο λαός κατά πόσο μπορεί αυτή η πολιτική να συνδυάζεται ή να συνδιαλέγεται με αυτό που συμβολίζει η Κεσαριανή, με τους λαϊκούς αγώνες, με τους λαϊκούς αγωνιστές που έδωσαν και τη ζωή τους, όχι μόνο για να φύγει ο ξένος κατακτητής, αλλά και για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες στην πατρίδα μας. Νομίζω ότι είναι τελείως ασύμβατα και ήρθε η χθεσινή αυτή επίθεση των ΜΑΤ στους συνταξιούχους να κάνει σκόνη και στρίψαλα όλο αυτό το επικοινωνιακό κατασκεύασμα της κυβέρνησης. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχουμε να πούμε εμείς, κυρία Βούζη, και το λένε και οι ίδιοι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι, είναι ότι αυτοί οι αγώνες δεν πρόκειται να σταματήσουν. Είναι αγώνες για την ίδια τη ζωή, για την επιβίωση, θα τολμούσα να πω, και δεν έχουν άλλο δρόμο οι εργαζόμενοι, παρά μόνο να συντονίσουν τα βήματά τους, να οργανωθούν πρώτα φυσικά, να μην φοβηθούν την καταστολή και να διεκδικήσουν αυτό που δικαιούνται. Ναι. Το δρόμο το δείχνουν και οι εργαζόμενοι και οι πατεράδες τους, οι συνταξιούχοι. Και επειδή τα συνδέεται αυτά, κύριε Δελή, και τα είναι Κεσαριανή προχθές, όπου ο δήμαρχος που εκλέχτηκε με την υποστήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος δεν παρέστη στην εκδήλωση. Υλοποιώντας μια ομόφωνη δεν ήταν, μια σχεδόν ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ένα Δημοτικό Συμβούλιο στην Κεσαριανή, που είχε κάνει τις προηγούμενες μέρες μια αντίστοιχη εκδήλωση για την παραχώρηση του σκοπευτηρίου για 40 χρόνια. Και εδώ πρέπει να θυμίσουμε ότι δεν έχει κρυθεί οριστικά γιατί το ζήτημα της παραχώρησης, γιατί εκκρεμούν δίκες από τη μεριά και αγωγές από τη μεριά αυτής της περιβόητης σκοπευτικής εταιρείας. Με αφορμή αυτή είναι όμως αυτό το γεγονός και τη στάση εκεί του Δημάρχου και μετά τα όσα έγιναν και την αντίδραση του Κομμουνιστικού Κόμματος χθες μετά τα επεισόδια στην πορεία των συνταξιούχων, έχει, θα λέγαμε, μια στάση ολομέτωπης αντεπίθεσης από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος απέναντι στην ασκούμενη κυβερνητική πολιτική? Έχετε δηλαδή δημιουργήσει ένα μέτωπο στις πολιτικές που ακολουθούνται? Η πολιτική του κόμματός μας δεν είχε ποτέ ένα στενό αντικυβερνητικό χαρακτήρα. Η πολιτική του κόμματός μας στρέφεται με οργανωμένο τρόπο και καλεί το λαό να την ακολουθήσει για να αντιπαλέψει οποιαδήποτε αντιλαϊκή πολιτική από οποιαδήποτε κυβέρνηση, όποιο ένδυμα και αν αυτή φοράει. Βλέπουμε ότι αυτή η πολιτική αντιλαϊκή συνεχίζεται. Η πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, τα μέτρα συνεχίζουν να προστίθενται το ένα μετά το άλλο στα προηγούμενα. Συνεπώς, δεν πρόκειται για καμιά αλλαγή τακτικής σε ό,τι αφορά το κόμμα μας. Είναι μια σταθερή πολιτική, τακτική του κόμματός μας απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που φορτώνει μόνο βάρη, φόρους. Έρχονται και τα εργασιακά σε λίγες μέρες. Ξεκινάει αυτή η περιβόητη διαπραγμάτευση, η αξιολόγηση η δεύτερη. Δεν πρόκειται καμιά αλλαγή τακτικής από την μεριά του κόμματος. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι αυτή η οργανωμένη, η αγωνιστική αντιπαράσταση, η καθημερινή απέναντι σε αυτή την πολιτική, θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί, θα πρέπει να
μαζικοποιηθεί με όλο και περισσότερο εργαζόμενους, άνεργους και συνταξιούχους, και βεβαίως μεγάλο όπλο σε αυτή την πάλη θα είναι και η ισχυροποίηση, κύριε Πεκλάρη και κυρία Βούζη, του ΚΚΕ, η ισχυροποίηση του κόμματος παντού. Μέσα στις εκλογές, είτε σε όλους τους μαζικούς χώρους. Κύριε Δελή, σε αυτά τα δύσκολα που αναφερθήκατε, είναι βέβαια και η ιδιωτικοποίηση ουσιαστικά των δημοσίων αγαθών, έτσι, νερό κτλ. Προχθές ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούπα, συναντήθηκε με τους εργαζόμενους. Ναι. Αυτό που ουσιαστικά λέει το ΚΚΕ είναι η δημιουργία ενός κρατικού φορέα του νερού για τη διαχείρισή του, έτσι. Δηλαδή... Ναι, αυτό που λέμε για το νερό, το λέμε για την ενέργεια κτλ. Ναι, για όλα τα δημόσια. Ναι. Φυσικά. Εμείς λέμε ότι προς τα εκεί θα πρέπει να στοχεύει ο αγώνας. Και βεβαίως αυτό προϋποθέτει αλλαγή τάξη στην εξουσία, προϋποθέτει συνολικότερες ανατροπές στην κοινωνία και στην οικονομία. Αλλά έχει σημασία, κύριε Αβούζη, από σήμερα, για να αποκρούσεις τα σημερινά αντιλαϊκά μέτρα, να έχεις αυτόν τον στόχο, να ξέρεις δηλαδή που θέλεις να πας. Διαφορετικά, οποιασδήποτε επιλογές διαφορετικές και αν κάνεις εντός του πλαισίου αυτού, θα καταλήξεις αντί να μιλάς για ιδιωτικοποιήσεις, να μιλάς για παραχωρήσεις, που στην ουσία πρόκειται για το ίδιο πράγμα, και σε κάθε περίπτωση αυτά τα δημόσια αγαθά, είτε λέγεται νερό, είτε ρεύμα, είτε οτιδήποτε άλλο, καταντούν εμπορεύματα τα οποία γίνονται όλο και πιο ακριβά για το λαϊκό πορτοφόλι. Θέλω να πω ότι οι ιδιωτικοποιήσεις μπορούν να γίνουν με πάρα πολλούς τρόπους και γίνονται. Και δεν είναι τυχαίο ότι για το νερό επιλέγεται αυτή η μέθοδος της παραχώρησης. Σε ένα βαθμό γίνεται και στη ΔΕΗ και σε άλλα ζητήματα μπορούμε να το δούμε. Όμως σε κάθε περίπτωση αυτό είναι απελευθερωμένη αγορά, αυτό είναι εμπορευματοποίηση ακόμα μεγαλύτερη, την οποία τελικά την πληρώνει με ακριβότερα τιμολόγια ο λαός και βεβαίως με αρνητικές συνέπειες οι ίδιοι εργαζόμενοι σε αυτές τις εταιρείες, αυτές τις επιχειρήσεις. Πάντως, και να κλείσουμε με αυτό, ήθελα το σχόλιο σας για τις δημοσκοπήσεις που παρουσιάστηκαν τις τελευταίες ημέρες, οι οποίες δείχνουν σε γενικές γραμμές, και αν θέλουμε να τις ομαδοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο, μια πολύ μεγάλη αποδυνάμωση του κυβερνώντος κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ψηφοφόροι δεν φαίνεται να πηγαίνουν και να ενισχύουν τουλάχιστον τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Δείχνουν αυτά τις δυνάμεις αριστεράς τόσο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που παραμένει περίπου σε σταθερά επίπεδα, λένε τα στοιχεία, όσο και των άλλων κομμάτων που έχουν δημιουργηθεί στην αριστερά, τα οποία δεν συγκεντρώνουν ποσοστά που να τους επιτρέπουν την είσοδο στη Βουλή. Πώς θα σχολιάζετε αυτό? Νομίζω, κύριε Πεκλάρη, ότι βλέπουμε και εμείς αυτό που βλέπετε και εσείς, ότι αυτή τη στιγμή αυτό που αποτυπώνεται κυρίως στις δημοσκοπήσεις είναι μια διάχυτη απογοήτευση, η οποία έχει διαχυθεί σε όλη την κοινωνία. Είναι κακό σημάδι αυτό αυτή τη στιγμή. Αυτό αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία δεν εισπράττει στην ουσία. Δεν πρόκειται, δηλαδή, η διαφορά μεν υπάρχει, αλλά δεν πρόκειται για καμιά εκτείναση. Δεν κερδίζει. Της Νέας Δημοκρατίας, ακριβώς. Εμείς λέμε ότι αυτή η απογοήτευση, η δικαιολογημένη, η πικρία, η αγανάκτηση που υπάρχει σε ευρύτατα λαϊκά στρώματα, ότι θα πρέπει, και εμείς γι' αυτό δουλεύουμε από το πρωί ως το βράδυ, θα πρέπει αυτό να γίνει συνειδητοποίηση της ανάγκης, της αγωνιστικής αντιμετώπισης αυτής της πολιτικής, και όχι να ψάχνουμε πάλι ένα νέο σωτήρα, στον οποίο θα εναποθέσουμε με ένα ψηφοδέλτιο τις ελπίδες μας για να μας λύσει τα προβλήματα. Αυτό έχει δοκιμαστεί πάρα πολλές φορές, δεκαετίες από το λαό μας, και δεν οδήγησε πουθενά. Νομίζουμε ότι θα πρέπει ο λαός να το δει διαφορετικά. Υπάρχουν ενδείξεις θετικές στο κίνημα, υπάρχουν σπαράγματα αγωνιστικά εδώ και εκεί σε διάφορους χώρους. Εμείς θέλουμε αυτό να γίνει, να μαζικοποιηθεί ακόμα περισσότερο, και αυτά τα μικρά τα ριάκια να γίνουν ένα μεγάλο ποτάμι, ένα χύμαρος που θα αντιπαρατεθεί και θα σαρώσει αυτή την πολιτική. Αυτή είναι η γνώμη μας και για τη δημοσκοπήση. Από εκεί και πέρα, οι δημοσκοπήσεις είναι δημοσκοπήσεις, δημοσκοπούν τη συγκεκριμένη στιγμή. Σωστά. Στις εκλογές συνήθως τα αποτελέσματα είναι κάπως διαφορετικά. Κύριε Δελή, επιτρέψτε μου ένα τελευταίο ερώτημα που έχει να κάνει με τις προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν σχετικά με τη συνθήκη της Λοζάνης. Το ΚΚΕ βλέπει σύνδεση του θέματος με το Κυπριακό και συνήθως οι εκτιμήσεις του ΚΚΕ δεν πέφτουν έξω. Έχετε δίκιο. Έχουμε την ικανότητα, και οι άλλοι την έχουν, απλώς δεν το λένε δημόσια. Έχουμε την ικανότητα και έχουμε και την παρησία και την υποχρέωση, θα έλεγα εγώ. Τις εκτιμήσεις μας αυτές να τις δημοσιοποιούμε στο λαό.
Βεβαίως και συνδέονται και με τις εξελίξεις στο Κυπριακό και με τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό, τη σύγκρουση της Συρίας και με τα ζητήματα των αγωγών, με όλη αυτή τέλος πάντων τη θερμή κατάσταση που υπάρχει στο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Γι' αυτό και δεν πρέπει να τα παίρνουμε ελαφρά την καρδία να λαμβάνονται αυτές οι δηλώσεις, να εκλαμβάνονται μάλλον οι δηλώσεις του κ. Ερντογάν με ελαφρά την καρδία από την κυβέρνηση. Είναι πολύ σοβαρές, εμείς τις αξιολογούμε ως τέτοιες. Και επειδή τα πράγματα είναι πραγματικά επί ξηρού ακμής, δεν ξέρουμε προς τα όπου θα οδηγηθούν. Και αν πάρουμε υπόψη μας ότι και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση επί της ουσίας σιγοντάρει αυτές τις δηλώσεις, αρκεί να δούμε και την ανακοίνωση του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, που με δεύτερη και τη δήλωσή του νομίζω μίλησε για τη συνθήκη της Λοζάνης ή για τη δήλωση του κ. Χαν σε σχέση με το λεγόμενο τσάμικο ζήτημα. Mm-hmm. Είναι ζητήματα που πρέπει να βάλουμε σε σκέψη το λαό μας, ότι όλος αυτός ο τσακωμός και ο γενικός χαμός στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να βρίσκεται εξαιτίας αυτού σε επαγρύπνηση και βεβαίως για να μην έρθουν ακόμα χειρότερα. Mm-hmm. Γιατί ο κίνδυνος του πολέμου, για τον οποίο μιλάει ανοιχτά το κόμμα μας και των πολεμικών συγκρούσεων που ήδη συντελούνται στην περιοχή μας, τίποτε δεν αποκλείεται ότι δεν μπορεί να γενικευτεί. Αν χρειαστεί, τα μονοπόλια, οι αστικές τάξεις αυτών των χωρών είναι ικανές να σύρουν τους λαούς τους ακόμα και σε πολέμους. Γι' αυτό λέμε στο λαό να πάρει, να είναι σε επαγρύπνηση και να παίρνει κάθε μέρα τα μέτρα. Μάλιστα. Κύριε Δελή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Γεια σας.